Κυρίες, κύριοι, χαίρετε. Στο τέλος της πρώτης ημέρας των εργασιών του Συμβουλίου Κορυφής της ΕΟΚ, οι 12 έχουν καταλήξει σε πρόταση λύση για το πέραγμα στην τρίτη και τελευταία φάση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Η τρίτη αυτή φάση αρχίζει την 1η-1η-1991 και θα συμμετάσχουν όσες χώρες καλύπτουν τις προϋποθέσεις. Εισάγεται έτσι στην πράξη η Ευρώπη των δύο ταχυτήτων. Περισσότερα από τον απεσταλμένο του Αντένα στο Μάστριχτ, Κωστή Βέρο. Για την οικονομική και κοινωνική συνοχή, η τάση είναι να γίνει σχετική δήλωση που θα επισυνευθεί στη συνθήκη της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, αλλά που μάλλον θα ικανοποιεί τις ενδιαφερόμενες χώρες Ελλάδα, Ισπανία, Ιρλανδία και Πορτογαλία, οι οποίες έχουν ζητήσει τη θεσμοθέτηση της συνοχής αυτής με άρθρο μέσα στη συνθήκη. Δυσκολίες υπάρχουν ακόμη πολλές σε σημαντικά θέματα. Και έτσι γίνονται προσπάθειες για σύγκληση απόψεων τόσο στην πολιτική όσο και στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Αλλά, όπως είπε ο κύριος Βαντενμπρουκ, όλα θα εξαρτηθούν από την αυριανή ημέρα που οι ηγέτες των 12 θα εξετάσουν τις νέες προτάσεις της Ολλανδικής Προεδρίας, ένα πακέτο νέων προτάσεων και που θα ληφθούν οι πραγματικές αποφάσεις. Για τον Αντένα, Κωστής Βέρος από το Μάστριχτ. Σήμερα θα κριθεί η μάχη που δίνει η Ελλάδα για ένταξή της στην Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση. Ο απεσταλμένος του Αντένα στο Μάστριχτ, Χρήστος Μούρτζης, μεταδίδει. Το θέμα έχει παραπεμφθεί για επεξεργασίες σε υψηλούς αξιωματικούς της Δυτικοευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι θα υποβάλουν τα απορίσματά τους στους 9 υπουργούς εξωτερικών και αυτοί με τη σειρά τους στη συνέχεια στη Σύνοδο Κορυφή. Ο Προεδρεύων του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, υπουργός εξωτερικών, κ. Hans van den Broek, σε συνέντευξή του μετά το πέρας των εργασιών της πρώτης ημέρας της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, είπε πολλές αντιπροσωπείες το θεωρούν ουσιώδες να αποφασίσουν επί της συνθήκης και την πολιτική ένωση μόνο εφόσον θα έχουν σταθεί εικόνα του ρόλου της Δυτικοευρωπαϊκής Ένωσης και πρόσθεσε ότι το Συμβούλιο της Δυτικοευρωπαϊκής Ένωσης θα απασχοληθεί με το ελληνικό θέμα στην αυριανή συνεδρίασή του. Από το Μάστριχτ για τον Αντένα Χρήστος Μούρτζης. Ασαφής παραμένει ο ρόλος του Προέδρου της πρώην Σοβιετικής Ένωσης Μιχαήλ Γκορμπατσόφ μετά την ίδρυση κοινοπολιτείας από τη Ρωσία, την Ουκρανία και τη Λευκορωσία. Παρότι ο Πρόεδρος της Ουκρανίας ζητά την παρέτησή του, ο Πρόεδρος της Ρωσίας Μπόρις Γέλτσιν λέει ότι μπορεί να διαδραματίσει κάποιο ρόλο στη νέα ισχυρή κοινοπολιτεία στην οποία ενδιαφέρθηκε να συμμετάσχει και η Αρμενία. Πάντως, ο Γκορμπατσόφ σε μήνυμά του προς το Σοβιετικό λαό δεν υπέβαλε παρέτηση. Ο ανταποκριτής μας στη Μόσχα, Γιάννης Νικολόπουλος, μεταδίδει. Με τη χαρακτηριστική του διπλωματικότητα, ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ επαινεί τα θετικά στοιχεία του συμφώνου του Μίνσκ και κυρίως τη συμμετοχή της Ουκρανίας που μέχρι τώρα είχε ταχθεί υπέρ της απόλυτης ανεξαρτησίας. Προσέβαλε όμως το κύρος της συμφωνίας που ελήφθη μυστικά από τους τρεις προέδρους χωρίς αναφορά στα κοινοβούλια των δημοκρατιών τους ούτε στο Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο στο οποίο ακόμη τυπικά συμμετέχουν. Ζήτησε τέλος προσφυγή σε λαϊκό δημοψήφισμα σε όλη την πρώην Σοβιετική Ένωση. Μεγάλη εντύπωση έκανε εδώ πέρα και η οργισμένη αναχώρηση από τη Μόσχα σήμερα του Προέδρου του Καζακστάν, Ναζαρμπάεφ, ο οποίος είναι ο τέταρτος πρόεδρος μεγάλης δημοκρατίας που έχει και 50% ρωσικού πληθυσμού. Ο Ναζαρμπάεφ κατήγγειλε τις σλαβικές δημοκρατίες σαν ρατσιστικές, οι οποίες χρησιμοποιούν μεσαιωνικά κριτήρια για την πολιτική τους οργάνωση. Επιμένει να μας ταλαιπωρεί ο καιρός, χιονίζει αυτή την ώρα κατά τόπου σε διάφορες περιοχές της χώρας και στην Αθήνα, στα βόρεια προάστια, δημιουργώντας έτσι προβλήματα στην κυκλοφορία των αυτοκινήτων που σε πολλές περιπτώσεις θα πρέπει να κυκλοφορούν με αντιολισθητικές αλυσίδες. Επίσης, οι οδηγοί πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να πειθαρχούν στις υποδείξεις των τροχονόμων για να αποφεύγονται ατυχήματα. Οι δρόμοι γλιστρούν επικίνδυνα και εξαιτίας του πάγου. Απόψε διακόπηκε για λίγο από τις χιονοπτώσεις η κυκλοφορία των αυτοκινήτων στο 185 χιλιόμετρο της νέας και της παλιάς εθνικής οδού Αθηνών Πατρών στο ύψος του Αιγείου. Με προβλήματα και μόνο με αντιολισθητικές αλυσίδες κινούνται τα αυτοκίνητα και στις εθνικές οδούς Αθηνών Λαμίας στο ύψος Σχηματαρίου και Τρυπόλος Καλαμάτα στη θέση Καλογερικό. Λόγω της φοδρής θαλασσοταραχής έκλεισε και το Ρίο Αντίριο.
Για τέταρτη συνεχή μέρα παραμένουν αποκλεισμένοι στο καταφύγιο Μπάφη της Πάρνηθας οι 54 πρόσκοποι από την Καλυθέα. Παρά τη μεγάλη προσπάθεια ειδικών μονάδων του στρατού, η επιχείρηση διάσωσης δεν είχε κανένα αποτέλεσμα. Να δούμε τώρα ποια σχολεία θα παραμείνουν κλειστά σήμερα. Το ρεπορτάζ είναι της Ελένης Κατσαμπέκη. Μετά από απόφαση του Νομάρχη Ανατολικής Αττικής, δεν θα λειτουργήσουν τα σχολεία στις εξής περιοχές: Παλαιά και Νέα Πεντέλη, Νέα Ερυθρέα, Εκάλη, Δροσιά, Διόνυσο, Σταμάτα, Άνοιξη, Ροδόπολη, Άγιο Στέφανο, Θρακομακεδόνες, Βαρυμπόπη, Καπανδρίτη, Κάλαμο, Οροπό, Αυλώνα, Μαλακάσα, Βαρνάβα, Γραμματικό, Πολυδένδρη, Κιούρκα, Σικάμινο, Μελίσια, Κάτω Κηφισιά και Πρώτο Λύκειο Κηφισιάς. Στη Δυτική Αττική θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία στις περιοχές Βίλια, Ερυθρέας και Φιλή. Μια μάτια τώρα σε άλλες ειδήσεις του 24ωρου που πέρασε. Το θρίλερ της απαγωγής και της δολοφονίας του τσιγκάνου Γιάννη Τσατσάνη, γνωστότερου ως Μαρσελίνο, ξαναζωντάνεψε στα δικαστήρια. 9 άτομα κατηγορούνται για την απαγωγή και τη δολοφονία του Μαρσελίνο, ενώ η αστυνομία πήρε αυστηρά μέτρα προστασίας στο δικαστήριο για να αποφύγει το ενδεχόμενο βεντέτας. Στο Μικτόρκο, το εφετείο Αθηνών, άρχισε η δίκη του Σπύρου Μπέσκου, που πρωτοδίκως είχε καταδικαστεί σε κάθριψη 25 χρόνων για τον στραγγαλισμό 2 γυναικών, τον βιασμό άλλων 6 και για 14 απόπειρες βιασμού. Ο 45χρονος σήμερα Μπέσκος, που έχει επωνομαστεί ο Δράκος της παραλίας, δεν μπόρεσε να εξηγήσει στους δικαστές τι τον έσπρωξε στις αποτρόπες πράξεις του. Υπό πολιερκία συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων. Ο κύριος Τρίτσης ζήτησε την προστασία της αστυνομίας για να αποφύγει ζαχαροπλάστες, γαλακτοπόλες, μικροπολιτές και τυφλούς που έπνεαν μένε εναντίον του. Να θυμίσουμε ότι το κυριότερο θέμα συζήτησης στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι η πρόταση Τρίτση να αυξηθούν από την επόμενη χρονιά τα τέλη φωτισμού και καθαριότητος κατά 40 έως 60%. Νέα απόπειρα απόδρασης φυλακισμένων από τον Κορυδαλό σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο. Ο διευθυντής των φυλακών, κύριος Γιώργος Στέφης, απέκρυψε για άγνωστους λόγους την απόδραση επί 2 μέρες. Μόλις χθες το μεσημέρι ενημέρωσε τις αρχές για το συμβάν. Οι δύο υπόδικοι, Διονύση Κομιακίδης 23 χρόνων και Γιώργος Τσελέπης 21 χρόνων, αποπειράθηκαν να αποδράσουν την ώρα που προαυλίζονταν μαζί με τους συγκρατούμενούς τους στη δεύτερη πτέρυγα. Οι κρατούμενοι κρύφτηκαν σε μία αποθήκη των φυλακών και με τη βοήθεια μιας σκάλας πέρασαν δύο μανδρότυπους. Πήδηξαν από εκεί στον ακάλυπτο χώρο των φυλακών και βρέθηκαν στα γραφεία του σοφρονιστικού καταστήματος ανηλίκων στο ύψος της πρώτης εξωτερικής σκοπιάς. Εκεί περίμεναν την κατάλληλη ευκαιρία. Έχασαν όμως πολύτιμο χρόνο, αφού στο μεταξύ είχε αρχίσει το προσκλητήριο των κρατουμένων και η απουσία τους έγινε αντιληπτή. Οι σοφρονιστικοί υπάλληλοι τους αναζήτησαν και 10 λεπτά αργότερα τους συνέλαβαν. Η απόπειρα απόδρασης έγινε γνωστή σήμερα το μεσημέρι, αφού ο διευθυντής των φυλακών Γιώργος Στέφης δεν ενημέρωσε το 16ο παράρτημα ασφαλείας Πειραιά. Το δολάριο χθες παρέμεινε σχεδόν σταθερό στις διεθνείς χρηματαγορές, ενώ ο χρυσός σημείωσε άνοδο και έκλεισε στο Λονδίνο στα 370,70 δολάρια η ουγγιά. Στη Νέα Υόρκη πριν από λίγο το δολάριο είχε 128,33 γεν, 1,5720 μάρκα, 5,3730 γαλλικά φράγκα, 1,39 ελβετικά φράγκα και η στερλίνα 1,8090 δολάρια. Ο καιρός επιμένει να μας ταλαιπωρεί, να δούμε όμως τώρα τι μας περιμένει σήμερα. Μας ενημερώνει η Εύη Παπαδάκη. Το τσουχτερό κρύο, οι ισχυροί βορειάδες και τα λίγα χιόνια δεν θα λείψουν και σήμερα, αλλά και την Τετάρτη σε πολλές περιοχές της χώρας. Ειδικά στην Αττική ο καιρός θα είναι νεφελώδης, με λίγα χιόνια κατά διαστήματα που μετά το μεσημέρι θα περιοριστούν στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα είναι βόρειο-ανατολικοί, 6 με 7 μποφόρ, και τοπικά στα ανατολικά θα φτάσουν τα 8 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία που δεν θα αλλάξει θα κοιμαθεί στην Αθήνα από 0 μέχρι 3 βαθμούς. Βέβαια, στα βόρεια προάστια θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Παροδική συννεφιά θα έχουμε και στη Θεσσαλονίκη. Ενώ δεν αποκλείεται, αν και πιθανότητα είναι μικρή, να χιονίσει για λίγο τις πρωινές ώρες στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι μέτρη μέχρι ισχυρή και η θερμοκρασία που θα παραμείνει σε χαμηλά για την εποχή επίπεδο θα κοιμαθεί στην πόλη της Θεσσαλονίκης από μείον 3 βαθμούς μέχρι 1 βαθμό Κελσίου. Δύο Έλληνες μπασκετμπολίστες θα παίξουν με τη Μικτή Ευρώπης. Ο Ολυμπιακός ήταν ο νικητής του αγώνα με τον Άρη στο βόλεϊ με 3-1 σετ. Λίγα τα κέρδη για τους νικητές του προπό. Στην επιμέλεια των αθλητικών θεμάτων του δελτίου μας είναι η Κανέλα Δημάκου. Με δύο Έλληνες παίκτες στη σύνθεσή της, τον Παναγιώτη Γιαννάκη και τον Παναγιώτη Φασούλα, η Μικτή Ευρώπης του μπάσκετ θα αντιμετωπίσει στις 27 Δεκεμβρίου στο Παρίσι την Εθνική Γαλλίας σε αγώνα για τα 100 χρόνια του αθλήματος. Μεταξύ άλλων, με τη Μικτή Ευρώπης θα παίξουν οι Ιουγκοσλάβοι Κούκοτς, Περάσοβιτς και Ντόβτσε και οι Ισπανοί Μαρτίν και Βιγιακάμπα, ενώ θα παίξει και ο Λιθουανός Αρβίντα Σαμπόνης. Λίγα κέρδη και πολλούς νικητές ανέδειξε η διαλογή των δελτίων προπό. Πιο συγκεκριμένα, 563-13 κερδίσουν το καθένα από 304.600 δραχμές, τα 14.097 δεκάρια από 10.035 δραχμές και τα 136.623 δεκάρια που βρέθηκαν από 845 δραχμές.
Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις του 24ωρου που πέρασε. Σύντομη ενημέρωση στις 9 το πρωί, αναλυτικό δελτίο στις 2 το μεσημέρι με τον Δημήτρη Στάμου και τη Μάρο Λεωνάρδου. Από εμάς, καλό βράδυ σε όλους.